Η απάντηση είναι πολύ απλή. Ήθετε να αποδάνετε. Πολύ απλή απάντηση. Ήθετε να αποδάνετε. Βέβαια. Διότι παιδιά, όλοι μας λένε καλή Ανάσταση. Κανείς όμως δεν πληρώνει το τίμημα. Διότι για να αναστηθείς πρέπει να αποδάνεις. Πρέπει να σου είναι καλό φάντο τη Λαμπρή, τη Μεγάλη Παρασκευή, να σου πούνε καλή Ανάσταση το Μεγάλο Σάββατο. Αλλά κανείς δεν θέλει να πληρώσει το τίμημα. Εδώ λοιπόν, παιδιά που ήρθατε για να τσακωστούμε. Βεβαίως. Και βέβαια πρέπει να είσαστε χαρούμενοι που έχετε γερούς αντιπάλους. Εσείς διαλέγετε, ξέρετε ότι κάθε ένας καθιερώνεται και ανταμείβεται από το ύψος του εχθρού. Πρέπει να χαίρεστε που είμαστε αντάξιοι εχθροί σας, αφού μας κοιτάζετε μούρι με μούρι. Άρα είμαστε άσπονδοι φίλοι. Όπως έλεγε και ο θρηλυκός Νίτσε, για τα παιδιά να θυμάστε τη λέξη Νίτσε. Νίτσε, 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 είσαι εδώ. Όχι τίποτα άλλο, τα παιδιά πρέπει να ξέρουν πολλές πληροφορίες και ειδικά για σημαντικά πράγματα από παντού. Νίτσε, 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 είσαι εδώ. Ο Νίτσε έλεγε λοιπόν ότι ο καλύτερός σου φίλος σου είναι εχθρός σου. Διότι ποιας χώρας περνάς τα σύνορα και δεν γίνεται πόλεμο. Αγαπητοί μου, θα περάσουμε μία πολύ ευχάριστη βραδιά. Αυτό εξαρτάται από πολλά πράγματα. Πρώτον, από τον ουρανό να μην βρέξει. Ευχαριστούμε ουρανέ που έχεις καλοκαιρία. Δεύτερον και σημαντικότερο από μας και ακόμη πιο σημαντικότερο από εσάς. Δηλαδή, τη βραδιά την κάνουμε όλοι μαζί. Θα σας παίξουμε να ακούσετε. Αλλά ακόμα και αν θέλετε να χορέψετε και να κάνετε ενός τύπου ευχαρίστου αερόπικ, να μας το ζητήσετε. Διότι όπως ξέρετε και λένε οι γραφές, ο ετών αμυφθήσετε εις την Κρήτη, άμα δεν κλάψει το παιδί, δεν το βυζάνει μάνα. Το ξέρω αγαπητοί μου φίλοι, ότι είστε ένας λαός τρομερός, είστε ψυχοπαθείς. Το ξέρω, καλά να περάσετε. Μικρά μοτίβα, επειδή τα καλάμια δεν είχαν πολλές νότες, έξε το πολύ. Οπότε λοιπόν χορέψτε μια σειρά κοντιγές, πανάρχες, όσο και η μαριά σας, και βάρβα